πυροβολισμού. Ένας 23χρονος Αμερικανός στο έδαφος νεκρός. 23 Μαΐου, Salt Lake, Utah. Λευκή αστυνομική, λατινοαμερικανικής καταγωγής το θύμα. Αντίσταση και απειλή καμιά, τα όργανα της τάξης σε παροξυσμό. Είναι ένα ακόμα ντοκουμέντο. Έρχεται στο φως της δημοσιότητας 14 ημέρες μετά από το θάνατο του George Floyd και το όριο συγκρούσεων ανάμεσα σε Αφροαμερικανούς και αστυνομικούς, ανάμεσα σε πολίτες και δυνάμεις κρούσεις. Γροθιά στο στομάχι τα ντοκουμέντα της ρατσιστικής παραφοράς. Γροθιά στον αέρα και συνθήματα Οδύνης και Οδύ στο Χιούστον, την ιδιαίτερη πατρίδα του 46χρονου πατέρα ενός παιδιού που πέθανε από ασφυξία. Ισορρός του σε λαϊκό προσκύνημα, πριν από την κηδεία του, σημείο αναφοράς για την οικογένεια, τους φίλους και τους χιλιάδες απολογητές του Φλόιντ, με έτοιμα κοινό, μια κοινωνία ισονομίας, ισοπολιτείας και δικαιοσύνης. Στο Κάρι της Βόρειας Καρολίνας, μια συγγνώμη για την αδικία αιώνων σε μια τελετουργία του νηπτήρος. Λευκοί αστυνομικοί και διαδηλωτές πλένουν τα πόδια μαύρων συμπολιτών τους ως ταπεινόφρονες μιμητές του ίσου. Στη Νέα Υόρκη, στη διαδήλωση κατά της βίας εις βάρος των μειονοτήτων, προεξάρχων και ο Ελληνοαμερικανός επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης Ελάιας Νίκας. Διαδηλωτές με ντουντούκα φροντοφωνάζουν υπερήφανα το όνομά του. Και τον αγκαλιάσουν. Στην Ουάσιγκτον και το Λευκό Οίκο ούτε να ακούσουν το αίτημα για υποκλιματοδότηση, αναστολή και επανίδρυση της αστυνομίας. Νόμος και τάξη το σύνθημα του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Where is our leader? Where are you? Where is our leader at this time? At this time when our country is down on its knees. Στο Καπιτόλιο, βουλευτές και γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος γονάτισαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της λευκής αστυνομικής βίας. 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Όσο και η διάρκεια στο βίντεο ντοκουμέντο με τον Φλόιντ να ζητά έλεος. Ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν που έπνιξε με το γόνατο τον Φλόιντ εμφανίστηκε με βιντεοκλήση ενώπιον του δικαστηρίου. Του επιδίκασε εγγύηση ύψους 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά στις 29 Ιουνίου.